Πώς θα βαθμολογούσε σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σαν εικόνα της ομάδας το πρώτο εξάμηνο αυτό? With 10 being the perfect score, what point would you give to PAOK for this part of the season? Overall performances, results, everything. No, I think now is a very good moment, but we must improve everything, and I hope in the next game try to win a lot of games for take the third position. Τώρα είμαστε σε μια καλή περίοδο, αλλά γενικά θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και να διεκδικήσουμε, γιατί όχι, την πρώτη θέση. Μπορεί η ομάδα να κάνει πολλά καλά παιχνίδια όπως το σημερινό, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, να έχει διάρκεια? Can the team make a lot and consecutive good results and good performances as they did these past two weeks? If we continue in this way, with this concentration and this the last 3-4 game, I think we can take a lot of consecutive game and win a lot of game. But we must to continue this work. Αν συνεχίσουμε με τη συγκέντρωση και το ρυθμό που έχουμε στα τελευταία 3-4 παιχνίδια, ναι, μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά μόνο αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι ο ερχομός του δεν προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, όμως σιγά σιγά, και το φαίνεται και στο διαδίκτυο γενικότερα, το κλίμα αλλάζει, πιο πολύ εκφράζονται πλέον με θετικά λόγια για τον ίδιο. Mm-hmm. Αν έχει αλλάξει κάτι στον ίδιο, πώς βίωσε το διάστημα, πώς αισθάνεται τώρα που σιγά σιγά έχει την αναγνώριση του κόσμου? You were one of the players that started the season, let's say, with the fans not knowing you very well, but through your performances, you are very respectable, and you have very good. The fans have very good opinion of your style of play. What was this? How was this period of time? If you want to describe this first part of the season. No, it's normal because I played more. I take my rhythm, my physique, and because the last year I played only 10 games during the year. And now I feel good. I play for PAO, but for the fans too. But I want to help the team. Sometimes I play good, sometimes no. But the important is the game, the team, and try to win most possible. Είναι λογικό να χρειάστηκα λίγο χρόνο για να βρω το ρυθμό μου, να έρθω στο επιθυμητό επίπεδο από πλευράς φυσικής κατάστασης, γιατί την περασμένη σεζόν είχα 9-10 παιχνίδια μόνο στα πόδια μου. Τώρα που αγωνίζομαι συνέχεια, κάθε παιχνίδι προσπαθώ να είμαι καλύτερος, αγωνίζομαι για τον ΠΑΟΚ, αγωνίζομαι και για τον κόσμο, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Τελευταία. Και κρίσιμη. Αφού ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε τόσο καλά με τη Φιωρεντίνα, μπορεί να κάνει το ίδιο με τη Σάλκη? Considering that we took one win and one draw with Fiorentina, can we do the same with Schalke? I hope. I don't know what's happening, but it's really the Schalke is a very good team, a big team in Europa. But I think if we put 100% in the pitch, we can have some possibility. Δεν το ξέρω τι μπορεί να γίνει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, το ελπίζω. Η Σάλκη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Ελπίζω ότι αν έχουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης και κάνουμε αυτά που κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο, έχουμε πιθανότητες να περάσουμε. Ευχαριστούμε. Μήπως κάτσε λίγο. Πέμπτη, τέσσερις είχαμε κάνει.